Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα βιντεάκι που έχει να κάνει με το Smart Home. Πιο συγκεκριμένα θα εγκαταστήσουμε ένα μοντζουλάκι στο Raspberry για το Home Assistant για να μπορεί να διαβάσει συσκευές Zigbee και θα δοκιμάσουμε και μια συσκευούλα Zigbee. Αυτό που μας εξυπηρετεί, τουλάχιστον που βοηθάει αρκετά και ο λόγος που θα το εγκαταστήσω και εγώ είναι γιατί υπάρχουν αισθητήρες που λειτουργούν κάτω από αυτό το πρωτόκολλο οι οποίοι είναι και μικροί σε μέγεθος, αλλά το μεγάλο συν λοιπόν που έχουν είναι ότι λειτουργούν με μπαταρία, οπότε μπορούμε να το βάλουμε σε ένα σημείο που δεν έχουμε πρόσβαση να βάλουμε κάποιο άλλο node, τέλος πάντων, το οτιδήποτε, είτε μέσω wifi είτε με κάτι διαφορετικό, λόγω του ότι δεν μπορούμε να δώσουμε τοποθεσία. Ενώ το συγκεκριμένο λειτουργεί με μπαταρία, η οποία μπαταρία σύμφωνα με τον κατασκευαστή του μπορεί να αντέξει και ένα χρόνο. Άρα αυτό που θα μας βοηθήσει είναι ότι, όπως λέτε, είναι πολύ μικρό, θα μπει σε ένα σημείο συγκεκριμένο, εγώ το θέλω για την πόρτα της εισόδου, οπότε θα το βάλω στην κάσα της πόρτας να μπορώ να ανοιχνεύσω αν κάποιος περάσει από την πόρτα μου ή σταθεί στην πόρτα μου, για να μπορώ να κάνω άλλους αυτοματισμούς. Οπότε το μεγάλο συν που έχει είναι ότι λειτουργεί με μπαταρία, άρα δεν χρειάζεται να τραβήξουμε καλώδιο, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Πάμε, κολλάμε το αυτοκολλητάκι στο σημείο που θέλουμε, βάζουμε τον αισθητήρα και τελειώνει η δουλειά μας. Αυτό είναι το βασικό που ξεκινάω εγώ να κάνω αυτή την αλλαγή, γιατί όλες οι συσκευές μου είναι μέσω Wi-Fi. Το άλλο θετικό που έχει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο είναι ότι το εξάρτημά μας, ό,τι και αν χρησιμοποιήσουμε, μιλάει πλέον απευθείας με το Raspberry μας ή με τον υπολογιστή που έχουμε βάλει, το Home Assistant, με όποιο μηχάνημα τρέχουμε, τέλος πάντων, το Home Assistant, χωρίς να παρεμβάλλεται το router του παρόχου, δηλαδή το μηχάνημα που μας δίνει το Wi-Fi ή οποιοδήποτε router ή του παρόχου, και να υπάρχει ενδιάμεση επικοινωνία. Πλέον ο πομποδέχτης μας επικοινωνεί κατευθείαν με το μηχάνημά μας. Και άλλο ένα θετικό που έχουν τα συγκεκριμένα, που θα το δούμε αργότερα σε άλλο βίντεο, είναι ότι όσες συσκευές λειτουργούν με το πρωτόκολλο Zigbee και έχουν ρεύμα, δηλαδή συνδέονται στην πρίζα, είτε είναι αυτή η έξυπνη πρίζα ή κάποιος έξυπνος διακόπτης, η ίδια η συσκευή λειτουργεί σαν αναμεταδότης. Δηλαδή, τώρα που θα βάλω εγώ στην πόρτα το πομποδέχτη αυτόν για την κίνηση, όταν πιάνει κίνηση θα στέλνει σήμα απευθείας πάνω στο Raspberry. Αν αύριο μεθαύριο, στο ενδιάμεσο, βάλω μια έξυπνη μπρίζα, αυτή η έξυπνη μπρίζα λειτουργεί σαν αναμεταδότης. Οπότε τι κάνει? Παίρνει το σήμα από το module και το προχωράει πιο κάτω. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να καλύψουμε μεγαλύτερη έκταση στο χώρο μας, χρησιμοποιώντας τις ίδιες τις συσκευές σαν αναμεταδότες. Δηλαδή, εκεί που έχουμε μια απλή έξυπνη μπρίζα, μπορούμε να την αλλάξουμε, βάζουμε μια Zigbee, η οποία αυτόματα γίνεται και αναμεταδότης. Και έτσι μπορούμε και επεκτείνουμε το δίκτυό μας. Το συγκεκριμένο μοντζουλάκι είναι πάρα πολύ οικονομικό και από ό,τι έχω δει στο ίντερνετ παίζει μια χαρά με το Home Assistant που χρησιμοποιώ εγώ. Είναι αγορασμένο από Ελλάδα, οι τιμές τους είναι σχεδόν ίδια με κάτι AliExpress και κάτι άλλα site του εξωτερικού, οπότε καλό είναι να ενισχύετε την ελληνική αγορά. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένα πολύ μικρό USB-άκι, θα το ανοίξουμε τώρα. Όπως θα δείτε, το μοντέλο του λέει Zigbee CC2531, είναι πάρα πολύ οικονομικό, αν δεν κάνω λάθος κάπου στα 8 ευρώ μου βγήκε αυτό. Και είναι αυτό εδώ το μοντζουλάκι, είναι ένα μικρό USB. Αυτό το USB λοιπόν τώρα θα το βάλουμε πάνω στο Raspberry, στη θύρα του USB, και θα πάμε να το ενεργοποιήσουμε, να δούμε τι χρειάζεται για να παίξει. Θεωρητικά είναι plug and play, πρέπει να το βάλουμε, να το ανοιχνέψει και να παίξει κατευθείαν. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Αυτό που έχω κάνει λοιπόν μέχρι τώρα είναι απλά έχω πάει και έχω βάλει σε μία θύρα USB πάνω στο Raspberry το στικάκι. Πάμε να το δούμε αν θα το δει κατευθείαν ή αν θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια επανεκκίνηση. Σε αυτό πρέπει να πάμε στα integration και να κάνουμε add integration.
και ψάχνουμε να βρούμε μία που τα αρχικά της είναι ZHA, είναι το Zigbee Home Automation. Ξεκινάει τώρα αυτό να φορτώνει και βλέπουμε ότι μας έχει δει μόνο του ήδη τη συσκευή εδώ, οπότε πατάμε να το κατοχυρώσει. Δεν προχωράω κάτι γρήγορα στο βίντεο για να δείτε πώς γίνεται και η διαδικασία και πόσο χρόνο μπορεί να σας πάρει να έχετε μια πιο καλή εικόνα. Ωραία, φαίνεται λοιπόν τώρα αυτό ότι έχει περάσει και έχει βρει και μια συσκευή. Πολύ ωραία. Πάμε πάλι τώρα σε integrations και πρέπει να πάμε στο configure. Δεν κάνω για αρχή κάποια ρύθμιση. Πάμε να κάνουμε add device. Τώρα μας βρήκε την τη συσκευή μας. Μας ρωτάει που είναι, ας κάνουμε μια νέα ομάδα γιατί θα προσθέσουμε και άλλες συσκευές εκεί. Και λογικά τώρα την έχει εγκαταστήσει. Δεν βρίσκει κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι αυτή τώρα την έχει κάνει αυτόματη αποθήκευση. Οπότε πατάμε setting devices. Όντως μας δείχνει δύο devices. Μας δείχνει την μπαταρία του. Και μας δείχνει αυτή τη στιγμή αν βρίσκει ή δεν βρίσκει σήμα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό μας βιντεάκι, ένα απλό βιντεάκι. Είδατε πως γίνεται η εγκατάσταση στο Home Assistant. Ήταν τελικά πάρα πολύ απλό όπως το διαφημίζανε, δεν χρειάζεται να κάνουμε καμιά ενέργεια. Απλά το κουμπώσαμε στο Raspberry, το αναγνώρισε, ανοίξαμε τη συσκευή μας, τη βάλαμε στο pairing mode, δηλαδή στο ζευγάρωμα, τη βρήκε και κατευθείαν πέρασε μέσα στο Home Assistant. Θα κάνουμε κάποια βιντεάκια να σας εξηγήσω για ποιο λόγο έχω επιλέξει εγώ αυτό το κομμάτι, δηλαδή να παίζει τοπικά χωρίς να στηρίζεται στο ίντερνετ. Σας είπα το σύν ότι μιλάει πλέον ο υποδέχτης κατευθείαν με το μηχάνημά μου που τρέχει το smart home, ας το πούμε έτσι, το σερβεράκι, χωρίς να έχει μεσάζοντες, που αυτό έχει και αυτό αρκετά σύν. Θα κάνουμε κάποια στιγμή ένα βιντεάκι που θα αναλύσουμε τις διαφορές και τους τρόπους και τα θετικά και τα αρνητικά στην κάθε περίπτωση. Επειδή σας έχω πει ότι δεν έχω χορηγούς και αυτά χορηγία από μένα θα είναι, καλό θα είναι αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, να κάνετε κάποιο like, τα σχόλιά σας, ότι εννοείται πάντα είναι πρόσδεκτα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάποια πορεία, κάτι, το οτιδήποτε το γράφετε στα σχόλια, και κάποια κοινοποίηση πάλι θα βοηθήσει. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, τα λέμε.